Πάμε δημοσιογραφικό σχόλιο με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Λοιπόν, είδαμε την συζήτηση σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσον αφορά στην παρέτηση του μέχρι σήμερα Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κυρίου Σταύρου Παργανά. Είπαμε και στην αρχή, ο κύριος Παργανάς παρετήθηκε, τον ακούσαμε να μιλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για όλα όσα έγιναν στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, για τις εκφράσεις που ακούστηκαν εκεί, για τα γαλλικά που αντάλλαξαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι, επικεφαλής παρατάξεων, και ο Σταύρος Παργανάς προσβεβλημένος λέει ότι όλο αυτό δεν αξίζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δίκιο έχει, και παρετείται, δεν αξίζει στους κατοίκους αυτής της περιφέρειας, και σε αυτό δίκιο έχει, και παρετείται. Παρά τις εκκλήσεις και του κ. Καχρημάνη και των άλλων εκεί επικεφαλής των παρατάξεων, ο κ. Παργανάς επέμενε στην άποψή του και επέμενε στην απόφασή του, την ηλυμένη απόφασή του να παρετηθεί. Στέφανε. Είναι γνωστή η προσωπικότητα του κυρίου Παργανά και ο σεβασμός που δείχνει προς τα θεσμικά όργανα τα οποία λειτουργούν στον τόπο μας και στη χώρα μας, και ως νομικός που έχει την άποψη, αλλά και ως άνθρωπος κυρίως, για το τι συναισθήματα τρέφει προς αυτές τις κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν, εκείνα τα οποία ακούστηκαν και διαδραματίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού και αν θυμάσαι, τα είχαμε συζητήσει μαζί εδώ για τα γαλλικά, για τις εκφράσεις. Έτσι, και μάλιστα είχαμε πει σκέψου να πλησιάσει και η προεκλογική περίοδος. Έχουν αρχίσει από τώρα οι εντάσεις και αυτές οι απαράδεκτες εκφράσεις. Τι θα ακούσουμε καθώς θα πλησιάζουν και οι εκλογές. Αντέδρασε ο μέχρι σήμερα πρόεδρος παρετούμενος. Στέφανε. Όλα αυτά, συνεκτιμώντας όλα αυτά, ο κύριος Σταύρος Παργανάς, και έχοντας υπόψη τη λειτουργία των θεσμών και ιδιαίτερα των εκλεγμένων, γιατί όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν έχει σημασία μόνο το να είσαι μέλος ή θεσμικό όργανο σε ένα φορέα, σημασία έχει ότι πώς θα πρέπει να διαχειρίζεσαι, εννοώντας τον εαυτό του ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, πώς θα πρέπει να διαχειρίζεσαι ένα τέτοιο θεσμό ώστε να πάει σε εκείνα τα κανάλια που πρέπει να πάει της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων και της ελεύθερης ομιλίας. Να φτάσουμε στο άλλο με τα γαλλικά, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά. Και λογικό είναι, πείθηκε αυτά που πιστεύει και για τον λόγο αυτό έθεσε την παρέτηση. Μάλιστα. Την παρέτηση του από τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παραμένοντας, όπως λέει ο ίδιος, ένα απλό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, διατηρώντας δηλαδή τη θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην παράταξη Καχρημάνη. Άκουσε πολύ καλά λόγια ο Σταύρος Παργανάς σήμερα από όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων. Άκουσε πολύ πολύ καλά λόγια. Άκουσα από όλους καλά λόγια, γιατί όλοι ως τώρα αναγνωρίζουν την θετική συμπεριφορά του και την ουσιαστική προσφορά του στην καλή λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και αυτό ήταν ο λόγος που ακούστηκαν αυτά τα λόγια. Σε τέτοιες συνήθως περιπτώσεις δεν λέγονται εύκολα, και κυρίως δεν λέγονται εύκολα καλά λόγια. Λοιπόν, για τον κύριο Παργανά υπόθηκαν. Ελπίζουμε... Υπόθηκαν καλά λόγια από τους αντιμαχόμενους, έτσι, από όλες τις πλευρές. Ναι, ναι. Ελπίζουμε ότι αυτό που η πράξη αυτή θα συνετίσει τους πάντες, ώστε στις επόμενες συνεδριάσεις του οργάνου να μην ξαναπαρατηρηθούν φαινόμενα που κάθε άλλο παρά την κοσμούν τη δημοκρατία. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε, Στέφανε, τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα σχετικά με την πανδημία. Ανοίγουν σχεδόν τα πάντα το επόμενο διάστημα. Θα βοηθήσουν οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί αυξάνονται κατακόρυφα, αλλά ανοίγουν όλα. Σχολεία, ανοίγουν αθλητικές υποδομές, ανοίγουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα καθώς θα εξελίσσεται ο Μάης. Τι λες, εσύ
προσωπικά εκτιμάς ότι κρύβει κινδύνους αυτό το άνοιγμα? Πριν μιλώντας με την κυρία Τζούφη και σαν γιατρό τη ρώτησα και μου λέει ότι ανησυχεί για αυτή την κλιμάκωση του ανοίγματος των δραστηριοτήτων. Θέλω να ακούσω και την δική σου έμπειρη φωνή. Τι λες, ποια είναι η δική σου οπτική? Καταρχήν, από τις τελευταίες ειδήσεις είναι η απόφαση που λήθηκε στις 17 του μηνός να ανοίξουν και και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Έτσι. Δηλαδή ανοίγουν όλα τα της εκπαίδευσης από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι τη λειτουργία των λύκειων. Ανοίγουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές υποδομές, ανοίγουν όλα μέσα στο Μάη. Είναι όλα αυτά που ανοίγουν μέχρι τις 17 Μαΐου. Έχουμε δηλαδή μια πλήρη λειτουργία της εκπαίδευσης μέχρι το θέμα του Πανεπιστημίου που ακόμα δεν αποφασίστηκε τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως τα πράγματα από την ώρα που αποφασίστηκε να ανοίξει η εστίαση και να ανοίξει ο τουρισμός στις 15 Μαΐου, τα πράγματα παίρνουν μια άλλη τροπή. Εκείνο που έχει σημασία είναι όντως σωστά τα σημεία ελέγχου των επιστημόνων ώστε να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, γιατί έχουμε τώρα ένα χρόνο κλεισμένοι στα σπίτια μας σχεδόν. Είναι σωστά όλα αυτά, όλοι οι παράμετροι οι οποίοι πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά να μας προσέχουν και αυτοί που πρέπει να μας προσέχουν, ώστε να φτάσουμε στο τελικό σημείο να πάνε όλα καλά και από το Σεπτέμβριο να πετάξουμε και τις μάσκες. Ή μήπως από τη μεριά που ξεκίνησε η ιστορία αυτή του ανοίγματος και την ελάφρυνση των μέτρων από το Πάσχα και μετά τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή. Βεβαίως, εκεί θα πρέπει να τονίσουμε ότι επιταχύνεται ο εμβολιασμός. Σήμερα είχαμε κάπου 115.000 άτομα που εμβολιάστηκαν. Και αυτό είναι ένα θετικό σημείο, ελπίζοντας ότι εάν φτάσουμε στο 50% του πληθυσμού μέσα στο καλοκαίρι, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο. Αυτό όμως εξαρτάται και από εκείνους τους ηλικιωμένους οι οποίοι δεν δέχονται να κάνουν το εμβόλιο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μα. Και αυτά πίεζε βλάση. Εκείνο ήταν το λιανεμπόριο, το οποίο ναι, πραγματικά τα λύσια και δεν ξέρουμε μέχρι πόσο μπορούν να αντέξουν αν δεν υπάρξει εκείνη στην αγορά. Και η εστίαση. Αυτή ήταν που άρχισαν τη μεγαλύτερη πίεση προκειμένου κοντά στο Πάσχα να ανοίξουν όλα. Και όπως και άνοιξαν. Τώρα από εδώ και πέρα εξαρτάται με τη συμπεριφορά μας σε αυτούς τους χώρους, με τη συμπεριφορά των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και των καταστημάτων, το πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα φροντίσουν αφενός μεν εμείς να έχουμε αυτοσύνηση για την τήρηση των μέτρων και από την άλλη και οι ίδιοι που είναι υποχρεωμένοι να έχουν τις αποστάσεις τις σωστές, να έχουν ό,τι προβλέπεται από τον νόμο στα τραπέζια και των πελατών, ώστε να μην παρατηρηθούν συνωστισμοί, διότι δεν εξασφαλίσει ακόμα αν μεταδίδει ο εμβολιασμένος, αν ο ίδιος μπορεί να ξανανοσήσει, για να μην είναι μόνο φορέας δηλαδή, ή ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, αν το μέγεθος, η δύναμη δηλαδή του ιού μπορεί να τους κάνει τη ζημιά που έχουν υποστεί ως τώρα που βλέπουμε τις ΜΕΘ να είναι γεμάτες και κόσμος να πεθαίνει καθημερινά σε πολύ μεγάλα νούμερα. Δηλαδή προβληματίζεσαι, ακούω από όλα αυτά που λες, εγώ καταλαβαίνω ότι προβληματίζεσαι και έχεις μια ανησυχία για αυτή την δραστηριότητα των ανοιγμάτων. Ναι, ο προβληματισμός υπάρχει σε όλους. Από τη μία μεριά λέμε ότι θα πρέπει η οικονομία να λειτουργήσει, χωρίς αυτή έχουμε τελειώσει, δεν μπορούμε. Έφτασε το ΑΕΠ, το χρέος του ΑΕΠ ξεπέρασε το 200%. Πού να πάμε άλλο? Είμαστε δηλαδή, όταν έρθει ο λογαριασμός να πληρώσουμε όλα όσα δόθηκαν τώρα, εμείς θα τα πληρώσουμε. Μάλιστα. Και τα πληρώσουμε ή εκείνοι που δεν παίρνουν ή εκείνοι που παίρνουν τα λιγότερα. Γιατί εκείνοι που παίρνουν τα πολλά είναι δύσκολο να πληρώσουν. Και ούτε μέχρι τώρα φαίνεται να πληρώνουν και πολύ. Μάλιστα. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ.
πρέπει να προσέχουμε όλοι, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, και κυρίως στους συνωστισμούς να τους αποφεύγουμε μέχρι να φανούν τα πράγματα ότι είναι καλύτερα, γιατί κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα. Να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω μας και την κοινωνία γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Κυρίες και κύριοι, τώρα όπως είναι γνωστό, ανοίγει ο τουρισμός, 14.